Λοιπόν, λέει η άσκηση. Διαβάζω εδώ πέρα 2 παρένθεση χ μείον 1 μείον 2 γραμμή κλάσματος από κάτω 2 ίσον γραμμή κλάσματος 1 μείον 3 χ δια 4. Η παρατήρηση που θα κάνουν τα παιδιά μου τα καλά είναι το εξής. Βλέπουν κλάσματα και όταν βλέπουν κλάσματα και κάτω βλέπουν παρονομαστές και είναι νουμεράκια, σίγουρα θα τους ξεφορτωθούν. Να τους αδειάσουν τη γωνιά που λέμε, έτσι απλά. Και για να φύγουν οι παρομαστές ή αν θέλετε να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, εδώ η διαδικασία είναι πολύ πολύ απλή. Εσύ έχεις τους αριθμούς 2 και 4 και βρίσκεις το πιο μικρό κοινό πολλαπλάσιο, που λέγεται ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, έτσι, του 2,4, που προφανώς μπαίνει το 4. Σωστά. Το πιο μικρό κοινό πολλαπλάσιο. Οπότε ερχόμαστε τώρα εμείς, έτσι, και λέει. Έχω το κλάσμα, πολλαπλασιάζω, τι σας είπα στην αρχή, και από εδώ και από εκεί με το ίδιο νούμερο. 4 από εδώ, 4 από εκεί. Και αν το κάνουμε οικονομία εδώ πέρα του χρόνου, θα έλεγα και λοιπά, το 2 εδώ πέρα στον εαυτό του πάει μία φορά. Στο 4 πέρα πόσες φορές χωράει? 2, απλοποίηση. Το 4 στον εαυτό του μία, εδώ στο 4 πέρα μία. Άρα, τι θα μου μείνει από κάτω τώρα? Θα μου μείνει εδώ πέρα 2, προσέξτε, από πάνω θα ανοίξω πιο μεγάλη παρένθεση τώρα. Αγγίλη που λέμε. Θα γράψω 2 επί χ μείον 1 μείον 2, κλείνει αγγίλη, ίσον 1 μείον 3 χ. Και έτσι λοιπόν τι κατάφερα? Να διώξω τους παρομαστές. Πολύ ωραία. Τώρα, τι είπαμε προηγούμενα και βλέπουμε παρενθεσούλα εδώ, δεν θυμόμαστε τίποτα. Αυτή πρέπει να φύγει. Όπως εδώ και η αγγίλη μετά, αν θέλετε. Σωστά. Όποια σειρά θέλουμε. Αλλά ξεκινά από μέσα προς τα έξω. Άρα θα γίνει 2 παρένθεση. 2 επί χ μας κάνει 2 χ, 2 επί 1 μας κάνει μείον 2, μείον 2, κλείνει παρένθεση. Ίσον με 1 μείον 3 χ. Πάω τώρα εδώ πέρα. Δεν έχω πάλι το 2 παρένθεση. Είναι η λογική του επιμέρους, παιδιά. 1-1. 1-1 με τη σειρά του. 2 επί 2 χ, 2 επί το 2, 2 επί το μείον 2. Άρα μας κάνει 4 χ το πρώτο, 2, 2, 4 χ, μείον, 2, 2 μας κάνει μείον 4, έτσι, ωραία. Και μείον 4. Ίσον 1 μείον 3 χ. Μπορεί κάποιο από εσά να μου πει, δάσκαλε, θα μπορούσε με αυτά τα 2 να τα κάνουμε μείον 4. Δεν πειράζει. Το κάνετε όπως θέλετε. Ωραία. Όμορφα. Άρα, 4 χ έχω από εδώ. Μείον 4 και μείον 4, αν δεν τα κάνουμε πιο οικονομικά, τα κάνουμε μείον 8 στο πιο μαζεμένο. Ίσον με 1 μείον 3 χ. Και τι είπαμε προηγούμενα? Θα μαζέψω τα χ στο ένα μέλος. Να το. Οπότε αυτά πάει μπροστά εδώ πέρα. Και θα κουβαλήσω, θα μεταφέρω αν θέλετε τα νούμερα στο άλλο μέλος. Τα μεν χ εδώ πέρα θα γίνουν από μείον 3 χ, θα γίνουν συν 3 χ. Το γράφω έτσι, καταλαβαίνουμε. Και το μείον 8 θα γίνει πέρα συν 8. Άρα θα έχω 4 χ. Ωραία. Και 3 χ που ήρθαν από εκεί. Ίσον με 1. Έτσι. Και 8. Άρα τι βγαίνει εδώ πέρα? Βγαίνει ότι 4 και 3 μου κάνει 7 χ, τα προσθέτω, 4 φορές το χαμόγελο και 3 χαμόγελα στα χαμόγελα, άρα 7 χ ίσον με 9. Άρα η λύση μας θα είναι χ ίσον, τι σημαίνει εδώ, διαιρώ και από εδώ και από εκεί για όσους δεν το έχετε έτσι κατανοήσει με το 7. Άρα από εδώ θα αδειάσει τη γωνιά το 7, θα φύγει και θα γίνει 9 έβδομα, άρα χ ίσον με 9 έβδομα. Όμορφα. Αυτή ήταν η άσκηση 4, η γάμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπορώ να την κάνω χωριστά την άλλη, να κάνω